Οδυσσέα. Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το απόγευμα στη Λεμεσό από μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών, συγκεκριμένα ποσότητα κάναβης, η οποία μέχρι στιγμής φτάνει τα 30 κιλά. Φαίνεται να μεταφέρθηκε με εμπορικό πλοίο από την Ελλάδα στη Λεμεσό. Τα μέλη της ΙΚΑΝ γνώριζαν την πληροφορία και έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση το λιμάνι της πόλης. Λίγα μέτρα εκτός του λιμανιού, τα μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο όχημα το οποίο λίγα λεπτά πριν παρέλαβε παλέτα με ηλεκτρικές συσκευές. Mm-hmm. Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν κρυμμένα σε πακέτα μέσα σε τρεις θερμοσύμφωνες τα 30 κιλά κάναβης. Για την υπόθεση, μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 6 πρόσωπα, 3 Ελλαδίτες, από τους οποίους οι 2 μόνιμοι κατοικοί Κύπρου και 3 Κύπριοι, οι οποίοι αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Ήδη αρχές κάνουν έρευνες και σε άλλα κοντέινερ και τα οποία υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, ενώ οι κυπριακές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησαν τη συνδρομή και των ελληνικών αρχών για να εντοπιστεί το πρόσωπο που έστειλε στην Κύπρο τις συγκεκριμένες συσκευές. Έχουν γίνει 6 συλλήψεις, έτσι, μέχρι στιγμής. Ακριβώς. 6 συλλήψεις, 3 Ελλαδίτες και 3 Κύπροι.